Μιλάμε για, για το τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, ένα τμήμα το οποίο έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ φέτος, αλλά βρίσκεται στη φάση της δημιουργίας συνοχής από ό,τι φάνηκε και δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι τους ομίλους του Champions League. Κατάλληλος, έμπειρος, γνώστης του κλαμπ, τροπεούχος με αυτό αρκετές φορές και άνθρωπος ο οποίος μπορεί να εξηγήσει τη φάση που βρίσκεται αυτή η νέα ομάδα, είναι ο Γιάννης Οτακουρίδης, ο οποίος είναι στην απέναντι όχθη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιάννη, καλησπέρα. 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 Τι κάνεις, πώς είσαι πρώτα απ' όλα? Μια χαρά, καλά. Ήρεμα, ε. Ναι. Είχαμε ένα παιχνίδι. Εμένα μου είχε δοθεί εντύπωση από αυτά που είχα συζητήσει και με τον Θανάτο Ντεζή και με τον Φιλίποφ, ότι αν περνούσαμε τους Τούρκους, η κατάσταση θα ήταν λίγο πιο εύκολη. Μάλλον δεν επιβεβαιώθηκε αυτό από τα αποτελέσματα, έτσι δεν είναι? Ναι. Θεωρητικά αυτή η εντύπωση υπήρχε. Mm-hmm. Καθότι η τουρκική ομάδα ήταν μια ομάδα με μεγαλύτερο budget και μια ομάδα με θεωρητικά μεγαλύτερο όνομα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, με πολλούς διεθνείς αθλητές. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά η ομάδα της Φραγκφούρτης ήταν μια ομάδα πιο, με μεγαλύτερη συνοχή, πιο δουλεμένη, μια ομάδα γερμανική κλασική που δεν κάνει πολλά λάθη και είναι προσιλωμένη στην τακτική και πάντα αυτός είναι, περισσότερες φορές είναι πιο δύσκολο από το να παίξει με μια ομάδα που έχει κάποια μεγάλα ονόματα. Καμιά φορά στον αθλητισμό το ομαδικό είναι και πώς κουμπώνει μια ομάδα με την άλλη, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα παίζει ρόλο και από τακτική προσέγγιση και γενικά στα ατομικά κοντραρίσματα της μιας ομάδας με την άλλη. Εντάξει, η Φραγκφούρτη ήταν μια καλή ομάδα, έπαιξε με καλό βόλιο και νομίζω προκρίθηκε δίκαια. Όταν προκρίνεται κάποιος δίκαια στον αθλητισμό, πονάει και λιγότερο, ξέρεις. Δηλαδή, δεν ήμασταν καλοί, χάσαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο, έτσι δεν πάει? Εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση για μας δεν είναι έτσι ακριβώς. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι προκρίθηκε δίκαια γιατί έπαιξε σαφώς καλύτερα και στα δύο παιχνίδια. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς από τη δικιά μας ομάδα πιο ανταγωνιστική κάπως. Πιο ανταγωνιστική και ίσως μένει μια πίκρα γιατί νομίζω και στα δύο παιχνίδια δεν πιάσαμε την καλύτερη μας απόδοση. Δεν είναι και λογικό μια νέα ομάδα όταν έχει να περάσει? Εμείς το ζήσαμε στο ποδόσφαιρο αρκετά έντονα. Όταν με το ξεκίνημα της σεζόν η ομάδα αναγκάστηκε να παίξει τρεις προκριματικούς γύρους στον κορυφαίο θεσμό. Δεν είναι αρκετά δύσκολο για μια ομάδα που είναι και καινούργια, γιατί ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ ήταν και έτοιμη ομάδα, να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτήν τη σειρά αγώνων? Δεν είναι δύσκολο και σε επίπεδο ενέργειας και δεν γίνεται βιαστικά και η προσπάθεια για τη συνοχή της? Ναι, σίγουρα είναι δύσκολο. Είναι πολύ, θεωρώ ότι είναι σωστό το παράδειγμα τη σύγκριση με το, επειδή παρακολουθώ και το ποδόσφαιρο, με την ανάλογη πρόκληση που είχε και ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, ήταν τρεις προκριματικοί γύροι. Βέβαια η ομάδα δικιά μας είναι κατά μεγάλο βαθμό πολύ, πολύ καινούργια ομάδα. 10 από τους 14 αθλητές είναι νέοι σε σχέση με πέρσι, όπως και ο προπονητής. Όλο αυτό, όσο χρόνο και να έχεις, στην προετοιμασία που εμείς κάναμε μεγάλη θεωρώ προετοιμασία και καλή, αρκετά καλή, όλα αυτά όταν έχεις τόσο έντονους αγώνες συνεχόμενα στην αρχή της χρονιάς είναι, όσο να πεις, είναι λίγο δύσκολο, κυρίως όταν έρχεται ένα αρνητικό αποτέλεσμα και η ομάδα δεν είναι ακόμα στο 100% να έχει τη συνοχή όπως έχει μια ομάδα που παίζουν καιρό μαζί. Να το ξεπεράσει γρήγορα και να ξαναπαίξει έναν αγώνα τόσο κοντά. Είναι τόσο πιεστικό που όντως αυτά τα παραδείγματα, δηλαδή τουλάχιστον 2-3 παίκτες δεν μπορούν να είναι σε τόπο επίπεδο τέτοια εποχή. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα και το επίπεδο συνοχής δεν μπορεί να είναι και το επιθυμητό. Έτσι πάει νομίζω. Τέλος πάντων, τελείωσε αυτό. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει τώρα το Save Cup. Save Cup από τη μία, καινούργια ομάδα από την άλλη, εκπληκτικό ρόστερ θεωρώ, μπορεί να είναι και το καλύτερο που είχαμε ever, θα δείξει βέβαια η ιστορία, αλλά τα ρόστερ δεν παίζουν από μόνα τους, πρέπει να υπάρχει και το δέσιμο. Εσύ πώς τη βλέπεις τη χρονιά με τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή? Σίγουρα το ρόστερ όπως λέτε είναι πολύ δυνατό, είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα, με αθλητές μέσα που πρωταγωνιστούν και στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και αθλητές που έχουν πρωταγωνιστεί και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.
Από εδώ και πέρα έχουμε, μπορεί το Champions League να τελείωσε, συνεχίζουμε στο Save Cup, που είναι μια εξίσου καλή διοργάνωση και παίζουμε με ένα εξίσου πολύ καλό και δυνατό αντίπαλο, την πολωνική ομάδα. Γενικά για όλη τη χρονιά εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται υπομονή. Ποτέ τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ στην ομάδα, ο δρόμος δεν ήταν εύκολος. Πάντα είχαμε δυσκολίες και πολύ μεγαλύτερες. Και νομίζω ότι αυτός με τον δρόμο το γνωρίζουμε, είναι θέμα δουλειάς και προσήλωσης για να μπορέσουμε να, πρώτα απ' όλα, να δουλέψουμε περισσότερο, να δεθούμε περισσότερο σαν ομάδα, να καταλάβουμε τα νέα παιδιά καλύτερα το κλίμα της δικιάς μας ομάδας. Και είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνουν όλα αυτά, απλά χρειάζεται υπομονή. Και νομίζω στο αργότερα στη χρονιά και στο πρωτάθλημα θα είμαστε όσο περνάει ο καιρός και καλύτεροι. Γιάννη, βλέπαμε μέχρι τώρα τα προηγούμενα χρόνια ότι η ομάδα στο δεύτερο μισό κυρίως φόρτζαρε. Ναι, είχε ένα εκεί βίτσιο βασικά, ναι, άλλαζε την ομάδα στα μέσα της σεζόν. Το γεγονός ότι δείχνεται, αυτό δεν θες να ρωτήσεις. Ναι, 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 ότι πάει πάλι προς τα εκεί κάπως. Όχι, το γεγονός ότι είστε από την αρχή έτοιμοι, ωραία, είναι ένα συν. Ναι, σίγουρα είναι ένα συν. Εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι γινόντουσαν αλλαγές σχεδόν κάθε χρόνο τα δεκαετία. Σαν να ήταν γούρι ήταν αυτό, δεν ξέρω. Δηλαδή, λες και το κάνει. Εντάξει, αυτό είναι, δεν νομίζω, ίσως είναι συγκυριακό ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στον προγραμματισμό. Αυτά τα ξέρει η διοίκηση καλύτερα. Τώρα από εκεί και πέρα, η δικιά μας ομάδα νομίζω είναι πολύ δυνατή, όπως είπα και πριν. Απλά χρειάζεται χρόνος, γιατί υπάρχουν αθλητές στην ομάδα, όπως ο Τζούριτς, ο οποίος είναι ένας τεράστιος αθλητής και είναι ένας αθλητής που στον ΠΑΟΚ εγώ θεωρώ ότι είναι πολυτέλεια να είναι στον ΠΑΟΚ ο Τζούριτς, γιατί είναι ένας από τους καλύτερους παγκοσμίως στη θέση του και είναι και σε πολύ καλή ηλικία. Δηλαδή υπάρχουν παραδείγματα, είχαμε ας πούμε και τον Ντάντε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ήταν, δεν μπορείς να το συγκρίνεις τον Ντάντε, ήταν άλλη ηλικία. Απλά ο Ντάντε όταν χρειάστηκε 2-3 παιχνίδια εκεί πέρα. Ναι, ναι. Ο Δημήτρης είναι άλλη περίπτωση, προέρχεται από μια δύσκολη χρονιά που είχε πέσει και χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τα περιμένουμε όλα από τον Δημήτρη. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όταν θα έρθει η ώρα, ο Δημήτρης θα τα κάνει από μόνος του όλα και απλά χρειάζεται λίγο υπομονή, γιατί είναι ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ και νομίζω ότι θα είναι έτοιμος όταν θα έρθει. Εντάξει, όσοι ξέρουν από αθλητισμό καταλαβαίνουν ότι είναι ένα κορμί το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει το χρόνο του για να έρθει. Εντάξει, σε όλα τα αθλήματα έχουμε αντίστοιχες περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο παραξενεύει όσους τουλάχιστον αντιλαμβάνονται, εννοείται αυτό. Και δεν είναι και το μόνο παιδί που χρειάζεται χρόνο. Έχει ενταχθεί και ο Χιμένεθ, έτσι δεν είναι? Ένα παιδί που ξέρει την ομάδα, αλλά ήρθε τελευταία. Υπάρχουν πολλά παιδιά. Σίγουρα. Ο κάθε αθλητής, οι περισσότεροι ας πούμε, που χρειάζονται χρόνο είναι για το δικό τους λόγο. Άλλος γιατί ήρθε πιο αργά, άλλος γιατί είχε κάποιο τραυματισμό. Πάντως όλα αυτά πρέπει να τα δουλέψουμε ο καθένας ατομικά και μετά όλα αυτά να δέσουν σαν ομάδα και σίγουρα θα είμαστε καλύτεροι. Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε από την πλευρά μας ό,τι καλύτερο, να ξεπεράσετε την ήττα, γιατί κατά τα ψέματα ήταν μια διαδικασία που ξοδέψατε ενέργεια και όπως και να έχει ψυχολογικά επηρεάζει, ό,τι και να μας πει στον αέρα, ξέρουμε πώς είναι. Εγώ έτσι πιστεύω, δηλαδή ότι αυτό θέλει το χρόνο του. Καλή τύχη να έχετε και πιστεύουμε όλοι σε αυτή την ομάδα και ότι σύντομα θα βρει τον δρόμο της. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη. Γεια. Γεια σας.